Η τέχνη της αργυροχοΐας στην Κύπρο ήταν γνωστή από τα πανάρχια χρόνια. Η κατεργασία των μετάλλων για την κατασκευή κοσμημάτων αναπτύχθηκε σε σπουδαία τέχνη κατά την Μυκηναϊκή περίοδο. Αξιόλογα δείγματα κυπριακής αργυροχοΐας καλύπτουν την κυπρομυκηναϊκή, την αρχαϊκή, την κλασική και την ελληνιστική περίοδο. Αξιόλογα επίσης κοσμήματα, εκκλησιαστικά και οικιακά σκεύη βρέθηκαν στην Κύπρο από την πρωτοχριστιανική περίοδο. Γνωστή είναι και η περίφημη θησαυρή της Λάμπουσας που αποτελούν δείγματα της πρωτοβυζαντινής τέχνης. Τα διάφορα ασημένια και τα λίγα χρυσά αντικείμενα και κοσμήματα που σώζονται σήμερα σε συλλογές μουσείων, εκκλησιών και ιδιωτών μαρτυρούν ότι η αργυροχοΐα ήταν ένας από τους κλάδους της λαϊκής εργαστηριακής τέχνης που βρισκόταν στην Κύπρο σε μεγάλη άνθηση από τον 17ο μέχρι τον 19ο αιώνα. Παρόλη την τεχνολογική πρόοδο, υπάρχουν ακόμα στην Κύπρο τεχνίτες που εργάζονται με τον παραδοσιακό τρόπο. Ανοίγουν το φύλλο του ασημιού και δίνουν τη μορφή στο αντικείμενο χτυπώντας το με ειδικά σφυριά. Για τον έκτυπο διάκοσμο, σφυριλατούν το αντικείμενο από την ανάποδη πάνω σε μείγμα πίσας και κατόπιν γίνεται το πλούμισμα. Άλλοι πάλι, για να κατασκευάσουν μικρά χυτά αντικείμενα, εξακολουθούν να χύνουν το λιωμένο μέταλλο σε στάπφες, μπρούτζινα δηλαδή καλούπια, τα οποία γεμίζουν με ειδικό άμμο που αναμειγνύουν με χαρουπόμελο. Η πιο περίτεχνη όμως τεχνική παραμένει η σειρματέινη, το τριφούλ. Όπως τότε, έτσι και τώρα, για να γίνει το σύρμα, περνά στενόμακρο χυτό και σφυριλατημένο κομμάτι ασημιού μέσα στο σύρτη, πλάκα δηλαδή με τρύπες διαφορετικής διαμέτρου, μέχρι ότου αποκτήσει το επιθυμητό πάχος. Με το σύρμα αυτό, το τριφούρι, δημιουργούνται πολύπλοκες συνθέσεις, πλουμισμένες με επικολλημένες κουκίδες, τετραγωνά και ρόμβους, αλλά και με ένθετες πέτρες ή σμάλτο. Τα λεύκαρα αποτελούσαν από τις αρχές του περασμένου αιώνα τον χώρο κατασκευής ειδών αργυροχοΐας, όπως χαναπιών και καπνιστομέρεχων. Το χανάπι συγκαταλεγόταν πάντοτε μεταξύ των ασημένιων σκευών των αστικών νοικοκυριών. Η δε λέξη χανάπ συναριθμείται μεταξύ των γαλλικών μεσαιωνικών λέξεων που επέζησαν στην Κύπρο από την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ασημένια χανάπια κατασκευάζονται και σήμερα στα Λεύκαρα, αποτελούν δε μαζί με το καπνιστήρι και τη μερέχα το σημαντικότερο είδος τοπικής αργυροχοΐας και το στενότερα συνδεδεμένο με τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Ως παραδοσιακή εργαστηριακή τέχνη στην Κύπρο η αργυροχοΐα υπηρέτησε με επώνυμους και ανώνυμους δημιουργούς κατεξοχήν τις ανάγκες της Εκκλησίας. Τα εκκλησιαστικά αργυρά αντικείμενα που φυλάσσονται στα θησαυροφυλάκια των μοναστηριών, σε ναούς και σε μουσεία,
αντανακλούν τον πλούτο και την αναβαθμισμένη εξουσία της Εκκλησίας της Κύπρου, αλλά και τη βαθιά θρησκευτικότητα των κατοίκων του νησιού, που σε δύσκολους καιρούς είχαν την Εκκλησία ως στήριγμά τους, αλλά και την στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις, δορίζοντας αυτήν την περιουσία τους και προσφέροντας της πλούσια αφιερώματα.